Ενεργεί ο κύριο Δρίτσα και προκαλεί αυτό το αλαλούμ. Τι ακριβώ σημαίνει. Δεν την έχω την απάντηση αυτή, αλλά πρέπει να σου πω, Μάρα μου, ότι δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει τι πιστεύει η απέναντι πλευρά. Και από ό,τι ακούσαμε από την Ειρήνη Σαββοπούλου, η απέναντι πλευρά πιστεύει ότι δεν τηρούνται όσα συμφωνήθηκαν με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και αυτό δεν είναι αποδεκτό όταν κανεί θέλει να προσελκύσει επενδύσει. Όταν κανεί. Κάνει την προσπάθεια να προσελκύσει νέους επενδυτές στη χώρα δεν μπορεί να συμφωνεί κάτι και στη συνέχεια να εμφανίζει στη Βουλή προσκύρωση κάτι άλλο. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τις λεπτομέρειες των ενστάσεων που έχει η Κόσκο για το νομοθέτημα που έφερε στη Βουλή ο κύριος Δρίτσας. Όμως για να υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις σημαίνει ότι μάλλον ο κύριος Δρίτσας σε ορισμένα από τα σημεία της συμφωνίας άλλαξε τους συμφωνημένους όρους. Λοιπόν, αυτό για μένα δείχνει μεγάλη επιπολαιότητα, δεν είναι σοβαρό πράγμα, δεν δείχνει επαγγελματισμό στην προσέγγιση των επενδύσεων και των ιδιωτικοποιήσεων και δίνει πολύ άσχημο σήμα προς τα έξω. Και δεν χρειάζεται να πω ότι όταν αυτό συμβαίνει, την παραμονή επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού με πολυπληθή αντιπροσωπεία και επιχειρηματιών στο Πεκίνο, τότε είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι διπλή η ζημιά δηλαδή που παράγει αυτή η κίνηση του κυρίου Δρίτσα. Θυμίζω ότι δικαίω τον υποπτευόμαστε όλοι, διότι ο κύριος Δρίτσας ήταν κατά τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί ένας υπεύθυνο υπουργό να φέρνει κάτι άλλο από αυτό που ο πρωθυπουργός του συμφώνησε με μια άλλη μεγάλη χώρα στη Βουλή. Έτσι ακριβώ. Όχι απλώ έχει ένα σημαντικό ταξίδι μπροστά του ο κύριο Τσίπρα, αλλά αύριο έρχεται και ο αντικαγκελάριο ο κύριο Γκάμπριελ, ο οποίο θα δει και τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο τον κύριο Δραγασάκη. Σωστά.